Το παιχνίδι σήμερα είναι μια ευγενική προσφορά από το νούμερο 1 πρατήριο υγρών καυσίμων K-Oil με υπεύθυνο επικοινωνία στον κύριο Παναγιώτη Παναγιωτίδη στο Δερβαίνη Λαγκαδά. Υγρά καύσιμα φθηνά, ποιοτικά και καθαρά. Τηλέφωνο 2310 685 745. K-Oil, υγρά καύσιμα Παναγιώτης Παναγιωτίδης. Ο Φινικόπουλος, όχι λάθος, δεν είναι ο Πλατάκης, φεύγει ο Πλατάκης, Φινικόπουλος στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ, εκτελεί κεφαλιά από τον Παυλίδη, η μπάλα φτάνει πάλι στο Φινικόπουλο, νέα σέντρα, στο πρώτο δοκάρι, απόκρουση εξ επαφής από τον Μητακίδη, όλα τα ψηλά κορμιά να έχουν προωθηθεί, Παυλίδης, μεγάλη ευκαιρία, στο πλασέ, Καραντασιάδης πιέζει, Μιχαηλίδης, να το λάθος. Παίρνει την μπάλα ο Πλατάκης μέσα στη μικρή περιοχή, προσπαθεί να αλλάξει για τον Σαΐτ. Από τα αριστερά θα βγάλει τη σέντρα για τον Πλατάκη, κατεβάζει αυτός πολύ όμορφα. Πολύ μεγάλη απόκρουση από τον Μητακίδη στο τέταρτο από τον Πλατάκη, κρατάει το 0 παθητικό για την ομάδα του. Πολύ όμορφα κατεβάζει ο Καραντασιάδης, βρίσκει τον Πλατάκη δεξιά στην περιοχή, συγκλίνει αυτός μέσα στην περιοχή, νέα μεγάλη ευκαιρία. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Μιχαηλίδη, αυτός ακόμη πιο δεξιά για τον Θεό Χαράκη, θα βγάλει τη σέντρα και έχουμε το αυτογκόλ. Αυτογκόλ και προηγείται με 0-1 ο Κεραυνός Ορεοκάσου στο 33ο λεπτό. Ευνηδιάστηκε και ο τερματοφύλακας Σάρα Πατσάνος, ένα δώρο πραγματικό από τους παίκτες της Θύελλας Περιστερώνα στους συναδέλφους τους του Κεραυνού Ορεοκάσου. Κρατάει την μπάλα ο Σαΐντ μέσα στην περιοχή, θα σουτάρει για το Βοβό. Νέα σέντρα του Βοβού, κεφαλιά, πάλι νέα καλή, πάρα πολύ καλή επέμβαση και απόκρουση από το Μητακίδη. Κρατάει την μπάλα, έχει μπροστά του τον Σαλακίδη. Βγάζει στο κέντρο της άμυνας και το 0-2. Εκπληκτικό. Ο Κεραυνός Ορεοκάστρου με δύο αντεπιθέσεις κάνει δύο γκολ. Αλλαγή παιχνιδιού για το Δέντσα. Έξω την περιοχή ο Σαΐτ. Ψάχνει το πόδι του, βγάζει την παλιά για τον Πλατάκη. Πανέξυπνα ο τερματοφύλακας Μητακίδης. Έναρξη δευτερού ημιχρόνου στο παιχνίδι Θύελλα Περιστερώνα Κεραυνού Ορεοκάστρου. Το σκορ 0-2 από το πρώτο ημίχρονο. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι μια ευγενική προσφορά από το νούμερο 1 πρατήριο υγρών καυσίμων K-Oil με υπεύθυνο τον κύριο Παναγιώτη Παναγιωτίδη στο Δερβαίνη Λαγκαδά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 685 745. Υγρά καύσιμα K-Oil, φθηνά και καθαρά. Προλαβαίνει ο τελευταίος την μπάλα, θα βγάλει και τη σέντρα στο δεύτερο δοκάριο, ο Σαΐντ μόνος του. Θα προσπαθήσει να κάνει το σουτ πάνω στα σώματα. Τσάτσας στο φάουλ, παίζει με κοντινή πάσα με τον Χατζιαγοράκη. Τσάτσας δεν είναι offside το Παναρίτη, μπαίνει μέσα στην περιοχή, πλασάρει και είναι το 0-3 στο 25ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Παναρίτη θα κάνει το 0-3 για τον Κεραυνό Ορεοκάστρου. Πελεαργός εντός αγωνιστικού χώρου. Φινικόπουλος εκτελεί αυτό το φάουλ. Κεφαλιά από τον Μόσχου, εκπληκτική απόκρουση από τον Μητακίδη του Κεραυνού και ένα σούτ από μακριά από τον Τρόκα. Να βάλει έστω ένα τέρμα. Σαλακίδης από μακριά θα κάνει το σούτ και να το γκολ. Αυτό που λέγαμε, 1-3. Πήγε εκεί ο Τσιπλακίδης για να παίξει γρήγορα. Σέντρα, Παυλίδη στην κεφαλιά, δοκάρι, όχι αυτό, γκολ, γκολ. Γκολ με την πρώτη προσπάθεια στην κεφαλιά του Παυλίδη. Και στην αντεπίθεση ο Κεραυνός Ορεοκάστρου, μπαλιά για τον Χάψα. Αυτός μπαίνει μέσα στην περιοχή, θα κάνει και το σουτ και κάνει το 2-4. Ο διαιτητής κύριος Χανίδης αυτή τη στιγμή σφυρίζει τη λήξη του αγώνα που βρίσκει τους φιλοξενούμενους νικητές με 4-2. Σίγουρα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα η οποία θέλει να βγει κατευθείαν κατηγορία. Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα να παίξουμε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε και κερδίσαμε με αυτό το σκορ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και συνεχίζουμε. Ξέραμε ότι το πρώτο μισάωρο θα ήταν δύσκολο, ότι θα μπει η Περιστερώνα να μας πιέσει. Εντάξει, με αυτή την νίκη λογικά θα παίρνει και το πρωτάθλημα. Εμείς ήμασταν υποψιασμένοι. Τώρα οι αποκρούσεις ήταν μέσα στο παιχνίδι. Βρέθηκα και εγώ σε καλή μέρα όπως και όλη η ομάδα. Ήμασταν αποτελεσματικοί μπροστά και καταφέραμε να προηγηθούμε με δύο γκολ.
Τελείως άτυχο, τελείως πλασματικό το αποτέλεσμα θα έλεγα. Μπήκαμε στο πρώτο 20 λεπτό το μάτς να είναι χωρίς υπερβολές 5-0. Δεν καταφέραμε να κάνουμε γκολ ούτε μία ευκαιρία. Σταθήκαμε τελείως άτυχοι στο αυτογκολ. Πιέσαμε, στο καπάκι φάγαμε ένα δεύτερο. Το παλέψαμε στο δεύτερο. Γιατί η αντίπαλη ήταν πιο αποτελεσματική, πιο τυχερή. Ήμασταν όμως πολύ καλύτεροι και δεν αξίζαμε αυτό το τέλος.